Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Λάρισας κλείνει φέτος στις 23 Οκτωβρίου 10 χρόνια από την πρώτη μέρα που άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό. Σιγά σιγά όλα αυτά τα χρόνια οι αρχικοί του στόχοι έχουν πραγματοποιηθεί. Το μουσείο λειτουργεί πλέον καθημερινά με οργανωμένο πρόγραμμα και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου υλοποιούνται στο χώρο του εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές. Με την ολοκλήρωση των 10 χρόνων είμαστε στην ευχάριστη θέση να θέσουμε νέους στόχους, όπως το να γίνει ψηφιακή καταγραφή των υλικών και άλλων αντικειμένων της συλλογής, να προσθέσουμε νέα εκθέματα στην έκθεση, να συνεχίσουμε την ιστορική έρευνα και να πραγματοποιήσουμε εκδηλώσεις μέσα από συνεργασίες που θα γίνουν αφορμή για νέες συζητήσεις. Όλα αυτά φυσικά δεν θα ήταν δυνατό να γίνουν χωρίς τη βοήθεια του Δήμου Λαρισαίων και συγκεκριμένα του Δημάρχου, του κ. Καλογιάννη, και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών Λάρισας και του Αντιδημάρχου κ. Πάνου Σάκα, που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το έργο μας. Το μουσείο όμως, πέρα από επίσημους φορείς, χρειάζεται και τη βοήθεια συλλόγων, όπως του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, που από την ίδρυσή του κρατά ζωντανή τη μνήμη και την ιστορία. Φυσικά και των σχολείων, που μας βοηθούν να μεταδώσουμε προσωπικές αφηγήσεις και ιστορικά γεγονότα στα νέα παιδιά. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μουσεία της πόλης που τόσο εγκάρδια δέχτηκαν να συμμετέχουν στον διαδικτυακό αυτό εορτασμό. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ευχαριστώ οφείλω να το δώσω σε όλους εσάς που με τις επισκέψεις σας κρατάτε ζωντανό το μουσείο και το έργο του.